Γιώργο, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά είστε, καλημέρα. Καλά, μια χαρά. Πώς πάει? Όλα καλά, εσύ? Προσέχεις τώρα με τον Γιώργο? Γεια σας. Προσέχω, έχω το νου μου, όπως όλος ο κόσμος. Πολύ καλή σου φίλη, η Χριστίνα Εμπόμπα, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι είναι και αυτή η φωνή. Την πάτησε και αυτή. Μίλησες μαζί της, πώς το έγινε? Πώς μίλησα μαζί της? Γιατί μόνο μαζί της, γιατί καθαρά Δευτέρα και αγχώθηκα λιγάκι, έχω πει και μικρά παιδιά. Το κόλλησα από ό,τι έμαθα το Σαββατοκύριακο. Ήταν μια παρέα κάπου σε ένα χιονοδρομικό, κάτι τέτοιο. Παρνασό, στον Παρνασό, και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήρθε από εξωτερικό και της έφερε και ένα δωράκι. Το βίντεο πώς το είδες? Γιατί σχολιάστηκε και ποικιλοτρόπως. Κοίτα, υπεύθυνη στάση είναι αυτή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που είσαι και ένα πρόσωπο το οποίο, εντάξει, Χριστίνα, οκ, okay, έρχεται σε επαφή με αρκετό κόσμο, μιλάει με κόσμο, κάνει διάφορες δουλίτσες. Οπότε καλό είναι να ενημερώσεις. Νομίζω δεν υπάρχει πιο άμεσος τρόπος. Ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλούς followers. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να το ανακοινώσει είναι μέσα από το Instagram της. Έχουν γραφτεί διάφορα ότι το κάνει για να πουλήσει περισσότερο, για να το εκμεταλλευτεί. Έχει γραφτεί κιόλας, έχει ανακοινωθεί ότι κι εγώ είμαι φορέας, παιδιά δεν είμαι. Εντάξει, ηρεμήστε. Δεν καταλαβαίνεις πόσα τηλέφωνα δέχτηκα χθες και προχθές. Έτσι, λες και μένω μαζί στο σπίτι με τη Χριστίνα και το Σάκη. Όχι. Δεν είναι. Είμαι καλά. Προσέχεις όμως, μάχα στο ραδιόφωνο παντού. Κοίτα, προσέχω, προσπαθούμε να περιορίσουμε και τις συνεντεύξεις. Να τις κάνουμε λίγο από μακριά. Έτσι. Όλοι θα πρέπει να προσέχουμε, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, να περιορίσουμε τις συνευρέσεις. Τηλεόραση Big Brother, ο Χάρης Βαρθακούρης, ο σύζυγος της Αντελίνας. Θα ήθελες εσύ να το παρουσιάσεις? Είχες συζητήσει ποτέ? Όχι, δεν είχα συζητήσει. Είχαν γίνει κάποια τηλεφωνάκια, αλλά δεν είχαμε μπει σε διαδικασία να συζητήσουμε σοβαρά για το τι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα στη διαδικασία του Big Brother, γιατί νομίζω θέλει ένα ιδιαίτερο χειρισμό. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο ψυχολόγος εκεί, πρέπει να ζεις μαζί τους ουσιαστικά. Ο Χάρης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος και εμένα να δούμε τι αντανακλαστικά θα έχει. Τηλεοπτικά συζητάς για κάτι? Τηλεοπτικά ναι, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις εδώ και καιρό. Περιμένουμε να έρθει ο Σεπτέμβρης με ανυπομονησία και από εκεί και πέρα θα δούμε πράγματα. Στο ίδιο κανάλι, στο Sky? Και για το Sky, κοίτα, εγώ μιλάω με την Ατζούν Media. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, είμαστε ανοιχτοί σε διάφορα θέματα.